Να δώσουμε ζωντανή εικόνα από ένα από τα σημεία συλλογής της ανθρωπιστικής βοήθειας αυτών των προμηθειών, στο Στρόβολο, στο Δημαρχείο Στροβόλου. Εκεί είναι ο Στέλιος ο Χαραλάμπους, ο συνάδελφός, και ο Δήμαρχος του Στροβόλου είναι μαζί του, φαντάζομαι, για να μας πει πώς στήθηκαν εκεί οι υποδομές και οι εθελοντές. Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Αυτό, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Αυτό είναι που έλεγες πριν, ο Νουφρή, ότι συμμετέχουν και οι Δήμοι σε αυτό. Ναι. Είναι αυτό που δείχνουμε τώρα. Στέλιο, σε ακούμε. Λοιπόν, πράγματι εδώ στο Δημαρχείο Στροβόλου έχει στηθεί ένα τέτοιο κέντρο για συλλογή τροφίμων και πρώτης ανάγκης. Βλέπετε και την εικόνα πίσω μου. Ήδη αρκετός κόσμος από το πρωί έδωσε το παρόν, το έφερε ήδη πρώτης ανάγκης. Κυρίως τρόφιμα, βλέπουμε παιδικά γάλατα, πάνες και άλλα είδη τα οποία χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας στην Τουρκία και στη Συρία, που πλήγησαν από τον φωνικό σεισμό. Είναι εδώ δίπλα μου και ο Δήμαρχος Στροβόλου, ο οποίος θα μας δώσει έτσι και περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Παπαχαραλάμπους, ναι. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε. Γεια σας. Ακριβώς. Λοιπόν, ήδη αρκετοί πολίτες από το πρωί ήρθαν, βλέπουμε εδώ κάποια πράγματα. Πείτε μας έτσι λίγο πώς προχωράει η συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης και τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Κοιτάξτε, από το πρωί έχουμε κατακλειστεί από τηλέφωνα από τον κόσμο όταν έγινε γνωστό ότι εδώ στο Δήμο Στροβόλου θα γίνεται η συλλογή. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιτρόπου του Πολίτη, του αγαπητού Παναγιώτη Συναντώνα, με τον οποίο είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Κάθε φορά που δυστυχώς γίνεται ένα κακό είτε στον τόπο μας είτε στην ανθρωπότητα, δεν μπορούσαμε λοιπόν με όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα, τα θλιβερά που συμβαίνουν στις γειτονικές μας χώρες, να μην σταθούμε αλληλέγγυοι στον πόνο του κόσμου. Άρα λοιπόν, σε συνεργασία με τον Επίτροπο και την Πολιτική Άμυνα, αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι εδώ στο Δημαρχείο Στροβόλου, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της πόλης μας. Θα μαζεύονται τα είδη πρώτης ανάγκης μέχρι τις 2 το μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για το επόμενο δεκαήμερο. Και ότι η συλλεγή θα γίνει μια αξιολόγηση για να σταλεί στις γειτονικές μας Συρία και Τουρκία. Όσα προϊόντα δεν κριθούν κατάλληλα ότι θα μπορούσαν να πάνε στις γειτονικές χώρες, θα αξιοποιηθούν για τους σκοπούς του κοινωνικού μας παντοπολίου. Άρα λοιπόν, καλούμε τον κόσμο να φέρει αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, θα γίνει αξιολόγηση και όλα θα πάνε σε καλό σκοπό. Είναι όμως σημαντικό, γιατί βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες, τις πολύ συγκλονιστικές, πολύ δυσάρεσες, ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, να φέρει ό,τι μπορεί για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, όπως άλλωστε μας αρμόζει ως Κυπριακός λαός. Ο Κυπριακός λαός πάντοτε ευαισθητοποιείται σε τέτοια συμβάντα και ήδη όση ώρα βρισκόμαστε εδώ έρχονται πολίτες, θα έλεγα κάθε ηλικίας, να φέρουν ό,τι μπορούν και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και να σας ευχαριστήσω, γιατί μας δίνετε η ευκαιρία να το μάθει και περισσότερος κόσμος για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Άρα λοιπόν, καλούμε τον κόσμο να μεταδώσει το μήνυμα ότι εδώ στο Δήμο Στροβόλου γίνεται αυτή η συλλογή. Και εμείς ευχαριστούμε. Στέλιο, πριν τον αποδεσμεύσουμε, έχει φύγει ο Δήμαρχος. Απλά θα τον ρωτούσα αν έχουν μαζευτεί ποσότητες μέχρι στιγμής, αν ο κόσμος πλέον έχει γίνει γνωστό. Τώρα άρχισε. Γίνεται σιγά σιγά γνωστό η ανταπόκριση του κόσμου. Ρωτάει η συναδελφή Στέλια Σάβα για την ανταπόκριση του κόσμου και αν έχουν μαζευτεί κάποιες ποσότητες για την ώρα. Ναι, ήδη έχουν μαζευτεί κάποιες ποσότητες οι οποίες είναι σε γειτονικό δωμάτιο, αλλά επειδή είναι η πρώτη ημέρα σήμερα, επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί κόσμος τηλεφωνά και είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες να προγραμματιστεί και ο κόσμος και θα φέρει πάρα πολλές ποσότητες, όπως άλλωστε γίνεται κάθε φορά που υπάρχει μια ανάλογη περίπτωση. Βεβαίως αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο, είναι κάτι πρωτοφανές, έχει δεκαετίες να γίνει τέτοιο μεγάλο κακό και ειδικότερα σε δύο γειτονικές χώρες. Άρα λοιπόν, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, καλούμε τον κόσμο να φανεί πιο γενναιόδωρος και από το υστέρημά του να δώσει για να βοηθήσουμε τους πάσχοντες συνανθρώπους. Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο, ευχαριστούμε και εσένα. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.